Ισοψηφία πάλι. Κωνσταντίνε. Παρακαλώ. Είστε υποψήφιος μαζί με την Αλεξάνδρα. Δυστυχώς. Γιατί ήρθατε? Μπας και εγώ στο Μουτσινά. Α. Με το Πολυβόλο σίγουρα θα βγείτε στο Μουτσινά. Δεν ήξερα τι άλλο να πω. Ηλικία? 31. 31. Γιατί μιλάτε σιγά? Δεν μιλάω σιγά. Έτσι, με τι ασχολείστε? Άνεργος influencer είμαι. Κωνσταντίνε, ήρθατε να κοζάρετε καμιά γυναίκα? Κάτι έπρεπε να πω. Το ρήμα κοζάρω? Κοιτάω έντονα. Κοιτάξτε έντονα την Αλεξάνδρα. Την κοιτάω. Κοίτατε, κοίτατε. Δεν Αλεξάνδρα, πώς σας φαίνεται ο Κωνσταντίνος? Συμπαθέστατος. Μόνο? Ναι. Συμπαθέστατος. Καλώς είσαι κι εσύ. Κρίμα. Τρώγεσαι. Αλεξάνδρα. Ορίστε. Εσείς από πού ήρθατε? Αθήνα έχω γεννηθεί. Ναι. Και Αθήνα μένω. Και κάνετε πιλάτες. Με τι ασχολείστε? Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία στο λογιστήριο. Mm-hmm. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα που κάνει πιλάτες μας είπε ότι τα DVDs βγήκαν στα 80s. 80s είχαμε τις VHS βιντεοκασέτες. 90s. Λοιπόν, αλληλοψηφιστήκατε και πάω στον Μπάμπη που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος σε αυτό το γύρο. Μπάμπη, γιατί τον Κωνσταντίνο? Γιατί έκανε δύο λάθος απαντήσεις. Και η Αλεξάνδρα. Θεωρώ ότι ίσως είναι πιο αδύνατος από την Αλεξάνδρα. Αδύναμος. Λοιπόν, έχετε την ευχέρεια να αλλάξετε την ψήφο σας και να φύγει η Αλεξάνδρα να πάει να κάνει πιλάτες ή να μείνετε στη ψήφο σας και να φύγει ο Κωνσταντίνος που θα τον βγάλει ο Μουτσινάς. Δεν αλλάζω εύκολα απόφαση. Εμένω στο Κωνσταντίνο όπως και πριν. Κωνσταντίνε, η Αλεξάνδρα ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, σύμφωνα με τα στατιστικά, να ξέρετε. Ναι. Κωνσταντίνε, λοιπόν, με την απόφαση του Μπάμπη που σας έκανε το φίλο τόση ώρα εκεί δίπλα, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.